Δημοσδίδη. Στήσ' τους. Μη μου το κουμπάς, να τριχάζω. Πάντα μην το μίξω, σε για στιγμή μου πας. Κάνε κάτι, κάνε κάτι! Εσύ κάνε κάτι, εγώ... Μη σας παρακαλούμε, είναι καλή. Λιόλι, είσαι πολύ όμορφη. Κάντε κάτι, σας παρακαλώ, μπορείτε, μπορείτε. Δεν δικαιούμαι ένα τελευταίο γεύμα. Κορίτσια! Είστε καλά! Ρεσιστείτε! Μάλλον! Είδατε που σας τα έλεγα. Είδατε, άμα θέλετε, τα καταφέρατε. Ναι, αλλά πάμε τώρα. Να φύγουμε τώρα, πρέπει να φύγουμε. Τρέχουμε τώρα, τρέχουμε. Τρέχουμε. Παλιό. Άσε τον αυτόν τώρα, δεν έχουμε χρόνο για τέτοια. Αφήστε με εμένα, αφήστε, αφήστε. Το έχω. Ταξί. Μπορώ να καταλάβω. Ταξί! Δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ. Τρέχουμε τώρα, Σταμάτα, δεν γίνεται. Σταματήστε. Σταματήστε. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε μεταφορικό. Ταξί. Ταξί. Δεν το πιστεύω. Έλα, μπορείς. Εσύ μας το είπες. Πρέπει να το πιστέψεις. Ταξί!
Ακολούθησε κανείς. Ευτυχώς. Τα καταφέραμε, αδελφούλα μου, τα καταφέραμε. Να πάμε να το πούμε και στους άλλους. Πόσο και χαγιές πετάει τα βαρέλια στη θάλασσα! Ναι, και να πούμε και για αυτή τη λίμνη. Αυτή έτσι όπως τη λένε. Ναι, να τα πούμε. Όλα να τα πούμε. Δεν μπορεί. Θα μας πιστέψουν αυτή τη φορά. Ναι, στην ψαραγορά. Τράβα, καροτσέρι, τράβα. Κάποια στιγμή. Νόμιζα πως δεν θα βγαίναμε ζωντανή από εκεί μέσα. Κάτσε να πάτε, να πάμε στα καταβλά. Πόσα τα λιρά εκείνες, κάμας το αστερό μας. Τι έγινε? Μείναμε! Πατέρα, πατέρα. Καληνύχτα. Καληνύχτα, φιλάδε. Πολύ υγρασία. Έχω καβατζάρει μια καλή γωνία. Έλα. Ξέχασες κάτι? Πατέρας μου. Μια στιγμή δεν αντέχω άλλο. Θα είχαμε φτάσει τώρα στην αγορά, δεν κάναμε τόσες στάσεις. Ναι. Τι θα κάνουμε τώρα με αυτό? Δεν ξέρω, δεν έχω κάτι πρόχειρο. Μια αντιρρήτη δίχη κάτι. Τον κακομοίρη, πώς κατάντησες έτσι? Ήτανε που ήτανε, τώρα είναι για να είναι. Το πόσο ταράχτηκα. Έχασα 10 χρόνια από τη ζωή μου έχασα. Όντως. Το βράδυ φτάνει.
Λοιπόν, χωριζόμαστε. Εσείς θα πάτε από εκεί. Εγώ θα πάω από εδώ. Όπου σας μυρίσει ψαρίλα, σταματάτε. Εγώ πάω... Πού είπαμε ότι πάω εγώ? Α, ναι, από εδώ. Να πάρω και τσιγάρα. Θα τις καταστρέψω. Είμαι ο υπότης της ασφάλτου εγώ. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Άμα. Εδώ. Δεν θα αντέξει άλλο. Γιατί εγώ θα αντέξω. Έλα, κάνε λίγο κουράγιο. Η ζωή. Αγωνιζόμαστε ανάμεσα σε δύο πόρτες. Η μία έχει επιγραφεί πολύ νωρίς. Η άλλη πολύ... Αργά. Φύγετε πριν να είναι αργά. Εμένα αφήστε με εδώ, δάναξε ψυχή σου. Σας καθυστερώ, βρε παιδιά. Φύγετε. Μην νοιάζεστε για μένα. Τόπο στα νιάτα. Γιατί μιλάς έτσι? Του είχε έρθει η σοφία της ηλικίας. Τι είναι αυτό? Αν τα νιάτα ήξεραν. Αν τα γυρατιά μπορούσαν. Σπουδαίο πράγμα η γνώση, γε μου. Αρκεί να έρθει στην ώρα της. Τι? Αρκεί να έρθει στην ώρα της. Κάνε κουράγιο. Πάμε. Τι πάθανε, ρε δάμουτρα σου? Τι πάθανε, ναι. Τώρα θα δει. Καπετανέι! Έρχε, καπετανέι! Ποιο κράζεις, ρε λαμπρό, κανείς δεν είναι εδώ. Κι εγώ σε ποιον θα καρφώσω τώρα? Ποιον να καρφώσει, ρε λαμπρό? Αυτόν μας κατήστρεψε. Η φτώχεια μας κατήστρεψε, λαμπρό. Εσύ μου λάγες, ρε γαμώτο, και θέλω να σπιουνέψω. Μόνο εγώ έμεινα εδώ. Μόνο σκέρμος. Πες τα σε μένα, λέγε. 5 ταγλαράδες έδιρα. Πήγα να πουλήσουνε τσαμπουκά στο Λάμπρο, κατάλαβες? Μαύρους τους έκανα. Και τους 12. Και ο Κεχαγιάς, 16. Έδιρες και τον Κεχαγιά, ρε Λάμπρο. Εσύ, ρε, δεν είσαι το τσιράκι του? Λάθεψα, Κωνσταντέ. Αλλά με μένα που μπλέξανε, θα κλάσουν μέντες. Τελέψανε τα δίφραγκα. Κάπου το πας εσύ, που δεν καταλαβαίνω. Εγώ είμαι κι άστεγος, δεν σε συμπαθάω κιόλας. Άσε, ρε λαφό. Άσε. Άντε, γεια. Κάτσε, ρε. Κάτσε να σου πω. Ναι. Ξέρεις γιατί ο Κεχαγιάς μου έδωσε τα κατεψυγμένα? Γιατί? Για να σας καταστρέψει. Να σας τα πάρει όλα. Να μην έχετε που την κεφαλή πλύνε. Τι λες, ρε Λάμπρο? Τι νόμιζες? Καλό σε μένα θέλει να κάνει. Για λέγε, για λέγε. Ο Κεχαγιάς είναι μεγάλη μάρκα. Και πίσω απ' όλα θα τον έβρεις να σέρνεται σαν το γυμνοσάλιαγκα. Ξέρνα τα όλα, σπιούνε όλα. Μη ζουμπάς, ρε, ξερνάω, τι κάνω? Μιλώ, ρε, προδότη. Ο Κεχαγιάς θέλει να ερημώσει ο τόπος. Να φαλυρίσουμε, να φύγουμε ένας-ένας και να πουλήσουμε όλα τα υπάρχοντά μας κοψοχρονιά. Τι? Ναι, τι σου λέω. Και μετά να τα πάρει αυτός για ένα κομμάτι ψωμί. Έχουν στήσει την πίσνα με τη λιμένα αρχέσα. Θέλουν να δώσουν τον τόπο σε ξένους. Τι λες, ρε, σπιούνε? Α, και η δικιά σου είχε δίκιο. Τα βαρέλια, αυτός τα πετάει. Είναι μεγάλη λέρα ο Κεχαγιάς. Λέρα. Αμέ, τα βαρέλια που πετάει έχουν μέσα τις βρωμιές από τις φάμπρικές του. Και τα πετάει στα δικά μας νερά. Ε, τι σου λέω, σπιούνος. Γι' αυτό τα ψάρια μας βγήκανε μπλαδιά, ε. Θα εκδικηθώ. Κάτσε, ρε, κάτσε. Αυτό θέλει κουστούμά τους. Αποβουλευτεί και πάνω.
δουλευτή, ε. Ο Καραμάνος! Ναι, σιγά μη σε δεχτεί. Αυτός από τότε που έπιασε την καρέκλα, τον ξέχασε τον τόπο του. Εμένα θα με ακούσει. Είναι γνωστός του καπετάνιου. Ναι, κάνει όρεξη. Δεν το πιστεύω. Είναι κανείς εδώ! Αχ, τι είναι αυτά! Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά! Αυτά! Μαύρες τελίτσες στον αέρα. Τι μαύρες, τι λες! Μαυρίλες, παιδί μου, δεν βλέπεις. Να, και εδώ, και εδώ. Και εδώ! Δεν είμαι βέβαια γιατρός, αλλά νομίζω πως έχετε καταράκτη. Τι! Καταράκτη, λέω! Καταράκτη! Σιγά μην έχει και λιμνοθάλασσα. Αχ, όταν γεράσει ο άνθρωπος δεν έχει σωτηρία. Μοιάζει με ένα γραμμάτιο που λύγει προθεσμία. Ναι, οπωσδήποτε. Κωνσταντή! Είναι κανείς εδώ! Μα πού είναι όλοι τους? Παλικάρια! Παλικάρια! Τίποτα! Τι κάνουμε? Τι θα κάνουμε τώρα? Δεν πάμε πίσω. Νομίζω η ταβέρνα πάνω στον δρόμο ήταν ανοιχτή. Δεν αντέχω άλλο παραδόθε. Κουράστηκα. Πάμε. 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 Σιγά, σιγά, σιγά. Σιγά. Παλικάρια της Στεριάς. Είναι κανείς εδώ? Εγώ. Εδώ. Έχω ξανάρθει εδώ. Έχω κατουρίσει εδώ! Έλα! Αυτός δεν είναι που... στο σπίτι του Κεχαγιά. Εσύ δεν είσαι που σε δέρνανε στο Κεχαγιά? Όχι και με δέρνανε! Αυτός είναι που έλεγε θα του κάνει κακό. Να σου πω. Εσύ τώρα μαζί μας δεν είσαι? Τον μισείς τον Κεχαγιά, δεν τον μισείς? Πώς βέβαια, αλίμονο. Εγώ μαζί σας είμαι. Δεν είπα του Κωνσταντίου ότι έλεγες αλήθεια για τα βαρέλια. Το είπα. Να γεια στο στόμα σου, καλέ μου άνθρωπε. Μακάρι όλοι να ήταν σαν και σένα. Α, εγώ είμαι με το δίκιο. Το άδικο δεν το μπορώ. Δεν το σηκώνει το πετσί μου. Πού είναι ο Κωνσταντής? Τα άλλα τα παλικάρια πού είναι? Τα άλλα τα παλικάρια δεν ξέρω. Ο Κωνσταντής πήγε στον Καραμάνο τον βουλευτή να του πει αυτά που του είπα εγώ. Γιατί λέει θέλει να σώσει το χωριό μας από τον Κεχαγιά. Ωρα, μην ήμουν εγώ και θα σου έλεγα. Να είσαι καλά. Σώπα, καλέσαι για το πράγμα. Εγώ είπαμε είμαι με το δίκιο. Το άδικο δεν το μπορώ. Στον Καραμάνο! Γρήγορα στον Καραμάνο! Έχει εσύ που μένει? Που μένει, όχι. Αν σα καλύπτει το γραφείο του, κάτι γίνεται. Πάμε, πάμε, πάμε. Πού πάμε? Στην Αθήνα. Ναι. Καλέ τον παππού. Τον παππού ξεχάσατε. Έλα, κύριε Όρκα. Σήκω. Να, σιγά. Γεια σας, αγόρι μου. Τα βάλες με το λάμπρο τη χαγιά, ε. Θα σε καταστρέψω. Δίκιο έχει. Δεν ήταν καλή. Όμως τώρα θα σου κάνουμε μια καλύτερη. Όχι, κύριε Άδωνη. Να την ισιώσω πήγε, να μου τη ρίξανε. Και εμείς σου τη ρίξαμε. Και σου ζητώ συγγνώμη. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχουμε συνεργασίες. Τι για το... Σιγά το πράγμα, καλέ. Να, μια χοιρινή θα ρίξω πάνω και θα στρώσει. Γι' αυτό είμαι εδώ. Τι, για τη χοιρινή? Ναι. Ξέρεις πώς έχει πάει το κρέας. Εγώ θα σου την κάνω δώρο. Μη σου πω ότι θα φροντίσω να πείσω τον μπαμπά να ξαναμπεί και πάλι στην οικογένεια και χαγιά. Αρκεί βέβαια. Ό,τι θέτε! Ό,τι θέτε, πέτε το! Εγώ μαζί σας είμαι! Γεια σας, ε. Όλα αυτά καλά. Αλλά θα γίνουν μόνο αν και εσύ μου προσφέρεις μια μικρή πληροφορία. Να το σιδά. Μικρούλ. Ό,τι θέτε! Ό,τι θέτε, πέτε το! Πας και πήρε το μάτι σου. Το γατίσιο σου μάτι. Εκείνη εκεί την ξανθιά που τρέχει πίσω από τον πικιάρι. Πώς, βέβαια. Εδώ ήτανε πριν από λίγο και σας βρήσανε. Και η κόκκινη και ο λιμοκοντόρος.
Και ήταν μαζί τους και ένας γέρος. Αυτοί μου χαλάσαν την ταμπέλα. Και μου είπανε, ντροπή σου που πουλάς και χαγιά. Και εγώ τους είπα, θα πλένετε το στόμα σας. Πού είναι? Πήγα να βρουν τον Πικιάρη που πήγε στον Καραμάνο να σας καρφώσει για τα βαρέλια που πετάτε. Είμαι. Ποιος σας έφαγα, κύριε Άδωνη, νερό και αλάτι. Εγώ είμαι με το δίκιο. Το άδικο μου τρώει τα σόψυχα. Το λεωφορείο της γραμμής. Ποιας γραμμή? Ποιο λεωφορείο? Το όχημα που θα μας μεταφέρει στην πόλη. Ναι, πάμε στην Αθήνα να ξεσκεπάσουμε το σκάνδαλο. Κανείς δεν διδάσκει καλύτερα το μυρμήγκι που δεν λέει τίποτα. Πάμε κύριε Όρκα, πάμε να καθίσουμε. Πού? Εδώ, στο πεζουλάκι. Α, το πεζουλάκι. Σιγά. Τι κάνεις? Όχι, μα δεν βλέπω. Προσπαθώ να πετάξω. Νομίζω δεν γίνεται χωρίς φτερά. Εσύ δεν μας είπες ότι είμαστε γοργόνες και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε αρκεί να το πιστέψουμε? Για μένα λέει. Όχι. Α, καλά. Με πιστεύει, βρε. Με πιστεύει, τον αγαπώ. Ανεξάντλητη, ναι. Ναι, Ρουφιάνα. Α, για μένα λέει. Όχι. Νομίζω θα γίνουμε δύο πολύ ταιριαστοί ήρωες. Άρχισε πάλι, ναι. Και θα ζήσουμε μαζί για πάντα και θα κάνουμε πάρα πολλά παιδάκια. Δεν ξέρετε τι θα βγουν. Τι ξέρετε? Ποτέ να μην τις παίρνεις την ελπίδα. Μια αμφιβολία δηλητηριάζει τα πάντα, αλλά δεν σκοτάνει τίποτα. Και πού είσαι, κοκκινομάλα? Μάζεψε το φορεμά σου, θα το πατήσεις. Τι είναι αυτό που με βρήκε? Τι έπαθα? Έχω μια θολούρα έχω γύρω από το κεφάλι με ένα σύννεφο. Πάρτε το σύννεφο. Διώξτε το. Τι να κάνουμε, να σημώσουμε? Σε ένα όμορφο παιδό. Είμαι ο Κωνσταντής Μπικιάρης. Εγώ είμαι η Τασούλα. Γεια σας, κυρία Τασούλα. Ήρθα να δω το βουλευτή. Κρίμα. Κι εγώ νόμιζα ότι ήρθατε για μένα. Ήρθα να καταγγείλω μια ερήμωση χωριού. Δικού μου χωριού. Μας παίρνουνε τα σπίτια, κυρία Τασούλα. Καθίστε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καραμάνος έχει άλλο να στέλνει μέσα. Με συγχωρείτε. Παλιά δούλευα σε ιατρείο και μου είχε μείνει. Έκανα την νοσοκόμα. Φτάσαμε, κατεβείτε κάτω και έρχομαι. Κι εγώ έτσι κάνω, κύριε Μανουήλ μου.
Άσχημο πράγμα η πρεσβειοποία, ε. Τίποτα από μόνο του δεν είναι άσχημο. Εμείς και μόνο εμείς κάνουμε τα πράγματα γύρω μας άσχημα ή όμορφα. Καλέ, πώς τα λέτε. Είστε έκτακτος. Αχ. Χάρμα είστε, χάρμα. Μου θυμίζετε τον Πελοπίδα μου. Αχ, τον έφαγε το μαύρο χώμα. Και τώρα έμεινα στον κόσμο κατάμονη. Με μια σύνταξη τεχνικού της ΔΕΗ. Κανείς δεν φεύγει όρθιος από αυτή τη ζωή. Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Εσείς, τι ταμείο είστε? Κυρία μου, δεν είμαι ταμείο. Συγγνώμη. Πάμε να σας βοηθήσω να κατεβείτε, ε? Γεια σας, κύριε Εμμανουήλ. Γεια σας. Γεια σου, Γιούλα μου, γεια. Έλα, κύριε Όρκα. Πάμε. Λίγο κουράγιο. Σιγά, σιγά. Αυτό είναι το νούμερό μου στο Χαλκούτσι. Πέστε στον Ευγενικό, κύριε Εμμανουήλ, να με πάρει. Την άλλη εβδομάδα θα πάμε εκδρομή με το καπί στην Παναγιά την Κλειφαδιώτισσα. Εντάξει, καλή μου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τι καλή κοπέλα. Έλα, πάρε! 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 Αυτός ο κύριος λέει να πάρουμε. Αλλά ο κόσμος δεν δίνει καμία σημασία. Τι αγένεια. Να πάρουμε εμείς τότε, μην τον προσβάλλουμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Κλέφτρες! Κλέφτρες! Πιάστε τις! Α, πέφτω, πέφτω, πέφτω! Κοίτα το γαϊδούρι. Τον άφησε να πέσει, γέρο άνθρωπο. Για πουθενά δεν είσαστε. Χίλια συγγνώμη. Ορίστε. Τι! Τι κάναμε! Αφού έλεγε πάρε, πάρε, πάρε! Επέμενε, αυτό ήταν αγένεια. Δεν υπάρχει πάρε χωρίς δώσε στα μέρη μας. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος πούλαγε, δεν χάριζε. Πούλαγε. Εδώ πάνω για να πάρουμε κάτι που θέλουμε, πληρώνουμε. Καταλάβατε, δίνουμε κάτι χαρτάκια και έπειτα παίρνουμε αυτό που θέλουμε. Χαρτάκια. Ναι, χαρτάκια, χρήματα. Πληρώνουμε. Δηλαδή, εγώ τώρα που θέλω άντρα, μπορώ να τον πληρώσω? Όχι, δεν πληρώνονται όλα. Τι πληρώνεται? Το φαΐ. Ναι, το φαΐ πληρώνεται. Δηλαδή τι, για να φάτε πληρώνετε? Ναι, πληρώνουμε. Πρέπει να έχουν πιάνει εδώ πάνω, ρε. Μ' ακούς εκεί, πληρώνω. Και πού βρίσκουμε αυτά που πληρώνουμε με αυτά? Αυτό θα το κάνουμε σε άλλο μάθημα. Πάμε. Α, τον Όρκα! Μη στεναχωριέσαι. Ναι, είμαστε. Θα δουλέψουμε, θα κάνουμε και καινούργια αρχή. Πού? Εγώ άλλο τόπο από το ψαροχώρι μας δεν έχω γνωρίσει. Τι φοβάμαι τη ζωή έξω από εδώ. Δεν θέλω να φύγω. Θα σώπασε και έχει ο Θεός. Ο Θεός έχει. Εμείς δεν έχουμε και μας παίρνουν το σπίτι. Κύριε Μπικιάρη. Κύριε Μπικιάρη μου. Ο κύριος Καραμάνος θα σας δεχθεί τώρα. Και να ξέρετε, έτσι, γενικά, ότι κι εγώ είμαι πολύ δεκτική. Κύριε Καραμάνο μου, πώς πάει εκεί μέσα? Τελειώνουμε. Να σας περιμένω, θα τελειώσουμε μαζί. Τι φοράς? Ολοκίεσες. Να μπω? Μπείτε. Ο κύριος Μπικιάρης. Κύριε Καραμάνο, κύριε Καραμάνο.
Έρχομαι από τον καπετάν Νικόλα, τον Άι Νικόλα. Από πού? Από τον καπετάν Νικόλα, από τον Άι Νικόλα. Συγγνώμη, ένα λεπτό, παιδί μου. Αν έρθει από τον καπετάν Νικόλα, να ξέρω πώς θα το χειριστώ. Αλλά αν έρχεσαι από τον Άι Νικόλα, θα έχουμε πρόβλημα. Από τον καπετάν Νικόλα, που είναι στον Άι Νικόλα. Α, μπράβο. Έτσι, παλικάρι μου, είπα κι εγώ, μια χαρά παιδί. Να, ναι. Λοιπόν, τι κάνει ο Άι Νικόλας, ο καπετάν Νικόλας. Δεν είναι καλά, κύριε Καραμάνου. Του πήρανε το σπίτι και πήρε τη φαμίλια του και πάνε στο χωριό της γυναίκας του. Τι μου λες, ρε παιδί μου. Γι' αυτό ήρθα εγώ σε εσάς. Επειδή είστε μπεσαλής άνθρωπος και θα μας βοηθήκετε. Το χωριό μου κινδυνεύει, κύριε Καραμάνου μου. Μας πήρανε τα σπίτια, τα μαγαζιά, η τράπεζα. Γιατί ρίχνουνε βαρέλια με χημικά στα νερά μας και αρρωσταίνουνε τα ψάρια και δεν βγάνουμε. Και δεν βγάλουμε. Πώς θα πληρώσουμε αυτά που αυτά. Βαρέλια με χημικά. Τι μου λες, βρε παιδί. Αυτό που σας λέω. Πεινάμε. Νικόλα, δεν θέλω. Είναι δηλητήριο. Και τι θα φάμε, λες. Μας περιμένει δρόμος στο Βόλο. Πρέπει να έχουμε δυνάμεις. Θα ξανοιχτώ να μαζέψω καυκαλήθρες και τσιτσίραυλα. Σόνι πια η καυκαλήθρα. Έγκωσα. Τρεις και μία μας πάει με δάφτα. Τίποτα δεν έχουν τα ψάρια. Δεν τρώγονται. Άμα δεν πεινάς, δεν τρώγονται. Έτσι και πεινάς, όλα καλά είναι. Εσείς, κύριε βουλευτά μου, έχετε τόσους γνωστούς, τόσες γνωριμίες. Πείτε κάτι στον Υπουργό Αιγαίου να μας σώσει. Τι μου λες, ρε παιδί. Κύριε βουλευτά μου, θα πεθάνουμε. Γι' αυτό ήρθα εγώ. Απαράδεκτο να μην μας αφήνετε να δούμε τον βουλευτή! Απαράδεκτο! Σας είπα, κύριε μου, ο κύριος Καραμάνος δεν θα δεχτεί άλλα ραντεβού σήμερα. Μη φωνάζετε! Κοιτάξτε, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Αύριο. Θα σας κάνω μήνυση. Είμαι παραλίου πάγω εγώ, κύριε. Σας παρακαλώ! Ανοίξτε μας, είναι ο καλός μου πάνω! Μα τι πρέπει να κάνουμε για να παρισφρήσουμε στα γρανάζια της εξουσίας, να πηδήξουμε μάντρες! Φέρτε μου μια μάντρα να την πηδήξω. Αφήστε εγώ! Το έχω! Έλα λοιπόν, σου πω! Παλικάρις! Έλα! Ο άνθρωπος είναι σαν το λεκέ. Όσο βρίσκει χώρο, απλώνει. Καλά, φώναξε το ασανσέρ να ανέβουμε πάνω. Ασανσέρ! Ασανσέρ! Τίποτα. Όχι έτσι, το κουμπί. Α! Ασανσέρ! Ασανσέρ! Κράτα εδώ. Άρασε. Κανένας δεν ξέρει τι είμαστε. Τι είναι αυτό, σεισμός? Ήσυχα, ήσυχα, τα σανσέρ, τα σανσέρ. Α, σεισμός, σεισμός. Άκουσε με καλέ μου, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Κανένας δεν ξέρει ότι είμαστε γοργόνες. Ούτε ότι εσύ είσαι φάλαινα. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι για αυτό που είσαι, κόρη μου. Ο καθένας από εμάς είναι μοναδικός. Έχει χάσει την επαφή τελείως. Είμαι φάλαινα και είμαι καλά. Είμαι σκέτο φάλαινα. Το βουλευτή. Το βουλευτή. Το βουλευτή.
Το πόδι μου. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Δεν μπόρεσα να το σταματήσω. Κωνσταντί μου. Επιτέλους, καλέ μου, με πίστεψες. Κασούλα, φόραξε παιδί μου, σου παρακαλώ, τη φρουρά. Όχι, κύριε Κατασούλα, μη. Ναι, μαζί. Πες το, βρε, αδερφέ. Δεν προλάβω. Τι κάνεις εσύ εδώ? Ήρθα να τα πω κι εγώ. Να σώσουμε όλοι μαζί το ψαροχώρι. Συγγνώμη που παρεμβαίνω, δηλαδή. Τι θέλετε? Αγάπη ως Ανανιάδης, δικηγόρος παραλίου πάγου. Καλά, καλά, καλά. Καϊρό ή... Σκέτο. Τι θέλετε? Μπέμπι, η κοπέλα είναι αυτή που μας άνοιξε τα μάτια για τα κακά βαρέλια. Τι μου λέτε, παιδιά? Νομίζω θα γίνουμε δύο πολύ ταιριαστοί ήρωες. Η Όλη ξέρει κι άλλα. Ξέρει πολλά. Θα σας τα πει όλα. Κύριε βουλευτά, μιλάμε για μεγάλη απάτη. Θα μας βοηθήσετε? Αλίμονο! Αλίμονο! Θα σας βοηθήσω. Θα φροντίσω μάλιστα να ενημερώσω την κυβέρνηση, διότι θα ενημερώσω και το κοινοβούλιο. Διότι πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι εδώ κάτι συμβαίνει και εγώ θα αναλάβω να διεκμηρώσω αυτό το σύστημα. Διότι τα πράγματα είναι απλά και έχουν ήδη τακτοποιηθεί. Τώρα θα το δεις. Νιώθεις κι εσύ λίγο παράξενα? Ένα πετάρισμα εδώ. Παπα. Γεια. Γεια. Είμαι Φάλαινα. Εγώ είμαι Σφυρίδα. Α, ναι. Μπράβο, κορίτσι μου. Και από ποιο μέρος του Βήθου είσαι? Εγώ μένω κοντά στον Ύφαλο. Η μαμά μου είναι η Ορκαλία. Εσένα η μαμά σου ποια είναι? Η Θόδη. Α, τους χαιρετισμούς μου. Τέρε, τι τραβάω για τα 60. Λαβράκι. Έλα. Ναι. Όχι. Αλλάζω υπόθεση. Ο Λάνθης στο σκήπος μπορεί να περιμένει. Έσκασε κάτι συγκλονιστικό. Δεν μπορώ να πάω το τηλέφωνο. Ναι. Όχι. Τα παιδιά τα πάρεις εσύ από το σχολείο. Θα αργήσω. Πολύ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα μιλήσω αύριο στον Πρωθυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό και το συζητάμε και λύθηκε. Να είστε καλά, κύριε Καραμάνο μου. Και αν καθαρίσουνε με το καλό οι θάλασσες, το φρέσκο ψάρι δεν θα σας λείψει, ε. Ναι, καλά, όλα, ναι. Δηλαδή, όλα είναι τακτοποιημένα, λύθηκε το θέμα, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Παρακαλώ. Τα σούλα της πόρτας, παιδί μου. Έφερες και τον άντρα σου μαζί? Και μετά κατηγοράνε εμένα ότι πέφτω σε μεγάλους. Πώς τον κατήντησες έτσι τον άνθρωπο, ρε? Τον γέρασες πριν την ώρα του. Τα καμώματά σου, ε? Όχι, Κωνσταντή, δεν είναι έτσι, θα σου εξηγήσω. Παιδιά, δεν είναι ώρα για τέτοια τώρα, ε? Να σας βλέπουμε στο μαγαζάκι μας. Για σας θα είμαστε πάντα ανοιχτές. Ανοιχτά. Τι ανοιχτή. Να μας ξανάρθετε να τα λέμε. Γεια σου, παππού. Τα φιλιά μου στη μαμά Ορκαλία. Κακομοίρης, νομίζω ότι είναι Φάλαινα. Hey,
κύριος Εμμανουήλ επάσχει από μια σπάνια ασθένεια εκφυλισμού των κυττάρων. Γι' αυτό και οι ζάρες. Δεν είναι που... Γιατί είσαι τόσο σκληρός? Εμείς οι δύο εδώ έχουμε έρθει για δουλειά. Και το μόνο που μας ενώνει είναι ότι θέλουμε να σώσουμε το ψαροχώρι. Αυτό... και μόνο. Τι! Ας τον καλέ! Νάζια κάνει, τους ξέρω εγώ, τους έχω μάθει εγώ καλά. Μπροστά στον άντρα σου, τραπέζαξα τσιμπότη. Μιλάει ο κύριος Τέλειος, που μόλις γύρισα την πλάτη μου πήγε να παντρευτεί. Αυτή ήταν η αγάπη σου για μένα. Δεν είμαι ο Γιώργος που αγαπούσες μια φορά. Ποιος Γιώργος, καλέ, τι λέει? Τι? Αυτό που άκουσες. Συγγνώμη. Ο κύριος Όρκας, Εμμανουήλ, κατουρίθηκε. Σου στεριά, τα δυο χέρια μου κάνω πανιά και η καρδιά μου θα πάρει τη μόνη. Τα κύματα μακριά θα μας δείξουν καινούργια μουδιά που την ξέρουνε μόνο παιδιά. Μου γελάς και ποτέ δεν νυχτώνει. Πες πόσα όνειρα γίναν χτες και πως χάθηκαν στις σιωπές που η ψυχή μου τις πήρε για αλήθεια. Το θες να πιστέψουμε στις στιγμές, κράτησέ μου το χέρι πες, πάμε πάλι στα παραμύθια. Θάλασσα μπροστά μου οδηγεί στη δική σου στεριά, τα δυο χέρια μου κάνω πανιά και η καρδιά μου θα πάρει τη μόνη. Θάλασσα μπροστά